Αυτό το πράγμα, η παρατήρηση του εαυτού μας, και σε αυτό τώρα σας βοηθάνε οι ενέργειες, σας βγάζει μέσω των σχέσεων, μέσω των αντιλήψεων, μέσω των καναλιών και των ειδήσεων. Δεν μιλάω για αυτούς που τα χειραγωγούν, αλλά σαν γεγονότα το τι υπάρχει εσωτερικά μέσα μας και να διαλέξουμε, θέλω αυτό να συνεχιστεί στην ανθρωπότητα. Η συνείδησή μου θέλει ακόμα αυτούς τους πολιτικούς, θέλει αυτό το σύστημα, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Πρέπει να διαλέξετε, γιατί αν δεν θέλετε θα πρέπει να αλλάξετε μέσα σας και να πείτε «ΟΚ, αυτό τόσο καιρό πριν 10 χρόνια παίρναμε τα χαρτάκια, λαδώναμε, κάναμε έτσι, φιλίες, ιστορίες, ρουφιανιές, το ένα το άλλο, αφήστε το να φύγει, «ΟΚ, ήταν έτσι καιρή, έτσι κάναμε, έτσι είχαμε μάθει. Από εδώ και πέρα θέλετε, διαλέξτε, γιατί αν δεν θέλετε, τώρα πρέπει να σταματήσετε να αλλάζετε συμπεριφορά και θα πρέπει να ζείτε στην πραγματικότητα την οποία θέλετε να γιώσετε. Πολλοί από εσάς θα πούνε ναι, σταμάτη, θέλουμε. Είναι αλήθεια όμως? Είναι οι πράξεις σας συντονισμένες? Κοιτάξτε λοιπόν αυτά τα πράγματα, ότι μέσα σας είναι η δύναμη να φτιάξετε τον κόσμο σας. Καμία εκλογή δεν παίζει ρόλο ατομικά για σας. Πρέπει να ενδιαφερόμαστε κατά τα κοινά. Φυσικά. Γιατί ζούμε μέσα στα κοινά. Είναι δυνατόν να μην ενδιαφερόμαστε? Τι πάει να πει όμως? Τα κοινά είναι αντιπροσωπεία των ατόμων. Άρα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε μέσα μας τι γίνεται. Δεν μας στέει κανένας πολιτικός. Δεν μας στέουν οι άλλοι. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνες οι ψυχές που συγχρονιστικά, έτσι τις έχω πει, παίζουν ορισμένους ρόλους και θα έχουν τις συνέπειές τους. Αφού διαλέξανε ένας να είναι αρχηγός των κλεφτών, καταλαβαίνετε. Άμα ήταν αρχηγός καλών ανθρώπων, καταλαβαίνετε τι ψυχές θα παίξει το ένα, τι ψυχές παίζει και το άλλο. Έτσι. Και σε άλλα βιντεάκια έχω αναλύσει πάνω σε αυτά, γι' αυτό δεν θα επεκταθώ. Αυτό που θέλω να πω τώρα, ακόμα και να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα λοιπόν, αφού αναλύσαμε έτσι πάνω κάτω και χοντρικά το τι συμβαίνει, πρέπει λοιπόν εμείς να, θα λέγαμε, εξομαλύνουμε μέσα μας τις νέες ενέργειες με το να φτιάξουμε καλύτερους αγωγούς. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το πρώτο όπως είπαμε, είναι η παρατήρηση και σε αυτό μας βοηθάει η επιτάχυνση, επειδή τα βγάζει όλα έντονα μπροστά μας μέχρι να δούμε, να μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και να επιλέξουμε. Μετά είναι ο ανακαθορισμός. Πρέπει να ανακαθορίσουμε μέσα μας τα πράγματα. Πώς πλέον θέλω, τι θέλω να κάνω, τι θέλω να συνεχιστεί. Ωραία, αυτό δεν μου αρέσει. ΟΚ, εργάζομαι προς την άλλη πλευρά. Κοιτάω να μην το βγάζω την καθημερινότητά μου. Κοιτάω πιο έντονα τα παραδείγματα που συμβαίνουν τώρα πάρα πολύ γρήγορα δίπλα μου. Φτιάχνω το τώρα μου διαφορετικά, αλλάζω, είμαι άλλος. Πάω με τις καινούριες ενέργειες. Που οι καινούριες ενέργειες σίγουρα καταλαβαίνετε ότι για να έρθουν πρέπει να φύγουν οι παλιές. Αυτός είναι ο διαχωρισμός που σας λέω. Τώρα είναι και οι δύο ενέργειες μαζί. Τι να κάνουμε, και τα δύο τρένα ξεκινάει από το σταθμό, το να πάει Λαμία όμως, και το άλλο πάει Πελοπόννησο. Οι δρόμοι αλλάζουν, ανοίγουν. Δεν μπορείτε να είστε και στα δύο. Άλλοι θα μείνουν εκτός βαγονιών. Άλλοι θα πάρουν το ένα βαγόνι και άλλοι θα πάρουν το άλλο βαγόνι. Αυτό συμβαίνει και έχει συμβεί και συμβαίνει πάντοτε σε μεγάλους και μικρούς κύκλους. Έτσι είναι τώρα τα πράγματα. Στην επόμενη, θα λέγαμε, πενταετία που θα ζήσουμε, θα υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Βλέπετε ότι η διάσπαση μεταξύ μας, αν και φαινομενικά φαίνεται καταστροφή, από πιο μεγάλη κλίμακα θα λέγαμε, έτσι, είναι η αποδόμηση για να γεννηθεί το καινούριο. Από εκεί πέρα έχετε όμως μια ατομική ζωή τώρα. Πρέπει να την κοιτάξετε και αυτή. Το η ανθρωπότητα θα ζήσει και θα πάει καλά, τι σας ενδιαφέρει, θα λέγαμε εσάς. Θα τη ζήσετε εσείς? Σας είπε κανείς ότι εσείς συνεχίζετε? Το να σου πει ξέρεις κάτι, οκ, σε 10 χρόνια θα έχουμε ευημερία. Πού το ξέρεις εσύ, αν αύριο πεθάνεις? Σημασία τι είπαμε, όσο πιο κοντά στο τώρα φέρουμε την ευδαιμονία, τόσο είμαστε νικητές. Η ευδαιμονία πρέπει να έρθει στο τώρα, η δόνηση πρέπει να τη ζείτε τώρα. Αφήστε το μέλλον τι θα γίνει και τι θα γίνει, φέρτε τώρα αυτά που θέλετε και θα δείτε πως ίσως στο μέλλον αλλάξει και το σενάριο που ζούμε μέσα. Άρα τι είπαμε, εσωτερική παρατήρηση, εσωτερική εργασία. Προχωράμε στο επόμενο κομμάτι, που θα είναι αυτή η λιτότητα η οποία θα έρθει και η οποία έχει έρθει σε εμάς και πρέπει να ευγνωμονούμε που η κρίση βάρεσε πρώτα εμάς, γιατί μας προετοιμάζει για τη μεγαλύτερη κρίση. και εμείς θα είμαστε πιο έτοιμοι, γιατί η κρίση μας έδειξε ότι μπορούμε να ζήσουμε με λιγότερα. Και ο περιορισμός, ο οποίος έγραψα στο Facebook, τι μας δίνει? Μας δίνει ότι μπορούμε μέσα από αυτό το περιορισμό εμείς να βρούμε την πληρότητα, γιατί θα μας κάνει να δουλέψουμε εσωτερικά. Άρα λοιπόν κάθε ένας άνθρωπος, έτσι, είτε πριν είτε μετά ή τώρα ή στη συνέχεια, έτσι, από τη στιγμή που θέλει να μάθει μέσα του να είναι πλήρης με λιγότερα, άρα να μπορεί να αλλάζει τη δική του πεποίθηση και τη δική του προσέγγιση, τι θα πρέπει να μάθει? Την απλότητα. Οι περισσότεροι τη μαθαίνουν με το ζόρι, γιατί προσπαθεί όντως αυτός να τους τη δώσει και εκείνοι δεν τη δέχονται. Νομίζουν ότι πάνε τα πράγματα στραβά. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να έχουν παραπάνω λεφτά. Νομίζουν ότι πρέπει να έχουν 5 δουλειές. Νομίζουν ότι πρέπει να είναι άνετοι. Όχι, σας λέω. Εκμεταλλευτείτε τα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σας. Αυτοί που σας λένε μόνο τη μισή αλήθεια, ότι καλά θέλω και κάνω και θέλω και κάνω και θέλω και κάνω και πρέπει να τα κάνω όλα, προσέχτε, γιατί δεν είναι, θα λέγαμε, οπαδοί της ψυχικής αναβάθμισης. Βλέπουν τη μία πλευρά, την εγωική, και σου λέει συνέχεια, εντάξει, τι θέλω, να πλουτίσω, να κάνω, να δείξω, επιθυμίες του εγώ. Δεν πρέπει να έχουμε και ψυχικές επιθυμίες? Πώς? Αυτός που δεν είναι συνδεδεμένος με την ψυχή είναι δυνατόν? Αυτός που είναι συνδεδεμένος με το πνεύμα είναι δυνατόν? Γι' αυτό λέμε, ο άνθρωπος φαίνεται από τις επιθυμίες του, ο άνθρωπος φαίνεται από τα έργα του. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, για σας που σας ενδιαφέρει λοιπόν η αναβάθμιση της συνείδησής σας, έτσι, να καταλάβετε τώρα η απλότητα που έρχεται, η λιτότητα που έρχεται, θα σας κάνει πιο μεγάλους ψυχικά, με την έννοια ότι μπορείτε να κουμαντάρετε τη συνείδησή σας χωρίς να σας πειράζουν τόσο πολύ τα σενάρια. Και αν ζείτε σε μια λιτότητα, μια απλότητα, δείτε ότι μπορείτε με 2 παντελόνια και όχι 10 παντελόνια, με 2 παπούτσια ζευγάρια και όχι 10, με 1 σπίτι και όχι 50. Γιατί μπορείτε απλά, όμορφα και ωραία να ζείτε ευτυχισμένοι στην απλότητα. Γιατί η επόμενη, θα λέγαμε, σάρκωση, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας, η απλότητα τι δίνει, φίλοι μου, που σας κοροϊδεύουν μερικοί με τα ψευτοδιδασκαλίες και τα ψευτοτσάνελινγκ και όλα αυτά πράγματα που δεν ξέρουν τι λένε? Η απλότητα πρέπει να είναι σε κάθε άνθρωπο που θέλει να αναβαθμίσει συνείδηση, γιατί παίρνει συνείδηση από τα όλα αυτά πράγματα που έχει συνδεθεί μαζί με τις κρυπτομορφές και τις προσκολήσεις και τις μεταφέρει μέσα. Αλλιώς δεν μπορεί να ανέβει η συνείδησή σας, αν δεν την τραβήξετε από την ύλη. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Ο οπαδός του εγώ όμως, οι σατανιστές που είναι το 90% συνειδητά ή ασυνείδητα άνθρωποι της σημερινής μας εποχής, λατρέψαν την ύλη. Λατρέψανε την ύλη. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην ύλη, αλλά σας είπα, η ύλη περιέχει και το πνεύμα. Το πνεύμα είναι η ύλη, άρα πρέπει να πιάνουμε και τα δύο, γιατί τα έχουμε μέσα μας. Εμείς όμως εστιαστήκαμε στην ύλη. Πήραμε τις εμπειρίες, πήραμε. Γιατί να προσκοληθούμε όμως? Πού είναι η ισορροπία μας? Καταλαβαίνετε, αυτή η ισορροπία λοιπόν έχουν να δώσουν οι καινούριες ενέργειες. Καταλαβαίνετε ότι η γη θα έρθει σε εκείνη την κατάσταση να αλλάξει γεωγραφικά, θα λέγαμε. Καταλαβαίνετε όλη αυτή η ενέργεια που θα βγει από τους ανθρώπους, έτσι. Θα αρχίσει λοιπόν να φαίνεται στο αντιληπτικό μέρος μας, σαν το 3D το οποίο ζούμε. Καταλαβαίνετε ότι το Matrix θα πρέπει να αλλάζει κρυστάλλωση και αρχέτυπα για να βγάλει τα καινούργια αρχέτυπα, τις καινούργιες μορφές που πρέπει να αντέξουν παραπάνω φως. Καταλαβαίνετε όλη αυτή η μετουσίωση θα γίνει στα επόμενα 30-50 χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, αποδομητικό, ένα αποδομητικό σχέδιο αποδόμησης. Άρα καταλαβαίνετε πως τα γεγονότα θα αρχίσουν να φαίνονται πάρα πολύ πιο έντονα. Σίγουρα βέβαια αρνητικοί, επειδή ξέρουν αυτά τα πράγματα, θα έχουν κάνει 1.000.000 πράγματα, από συνωμοσίες, τρομοκρατίες, θα θέλουν να ξαναφέρουν ένα παγκόσμιο πόλεμο, ένα πυρηνικό πόλεμο. Γιατί πυρηνικό πόλεμο? Απλά γιατί δεν θα τα καταφέρουν, αλλά ο πυρηνικός πόλεμος, όπως έχω αναφέρει και σε άλλα βιντεάκια, γι' αυτό και απαγορευτεί και από τα ανώτερα όντα, διασπάει το άτομο, διασπάει το υδρογόνο, διασπάει λοιπόν τι? Διασπάει το 3D και το κάνει ακτινοβολία. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ό,τι και λύφη έχετε φτιάξει μέσω της εμπειρίας σας σαν όντα, τα διασπάει και σας βγάζει την ψυχή από πάνω, είναι σαν να σας βγάζει την εμπειρία. Αυτό το κάνουν και έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί μέσω των πυρηνικών πολέμων ξαναγυρίζανε το ρολόι από την αρχή. Οι ίδιες ψυχές χάνανε, τα λέγαμε έτσι, τη δύναμη της εμπειρίας και ξαναρχίζανε από την αρχή. Και αυτό φτιάχναν καινούριους χωροχρόνους. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάω παραπάνω, λίγο πολύ καταλάβατε όμως το εννοώ. Αποδόμηση τελείως είναι αυτό η πυρηνική, θα λέγαμε, ενέργεια, οι πυρηνικές βόμβες που έχουν φτιάξει. Γι' αυτό και θα... σε λίγο καιρό θα πρέπει να μάθουμε έτσι να αφήσουμε και αυτό το είδος της ενέργειας, γιατί είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη. Γιατί ακουμπάει πάρα πολλά επίπεδα, σχεδόν μέχρι το 7ο, μέχρι την 7η θα λέγαμε πυκνότητα. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω είναι η συνειδητότητα στα όνειρά μας. Θα αρχίσει πλέον ο αυτός που θέλει να ξεκινήσει να λαμβάνει την καινούρια ενέργεια να γίνει λίγο πιο συνειδητός στα όνειρά του. Δηλαδή τι, να καταλάβει ότι υπάρχουν και άλλοι κόσμοι που είναι εξίσου, θα λέγαμε, αληθινοί. Ότι η προσωπικότητα ενώ ξεδιπλωνόταν, ότι εδώ ξεδιπλωνόταν στα αστρικά που λέμε, στα όνειρα και το ένα και το άλλο, τώρα θα αρχίσει να γίνεται πιο φυσικό. Σαν να είσαι, να μην ξεδιπλώνεται. Σαν να είσαι, να μην ξεδιπλώνεται. Αυτόματα όνειρα θα ενσωματώνονται σε εμάς με μια διάβγεια. Επίσης τα ζώα. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν, και όπως βλέπουμε και στη φύση, ότι όλη αυτή η αλλαγή στα ζώα που γίνει, που η γάτα παίζει με τον ποντίκι, ο παπαγάλος με το λιοντάρι, το λιοντάρι με τα αρνάκι και όλα αυτά που βλέπετε, δεν είναι τίποτα άλλο από τα δικά μας κομμάτια και μέρη του εαυτού μας που πρέπει να έρθουν σε ένα συμβιωτικό επίπεδο. Μέσα μας η συμβίωση φέρνει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Στο 3D το οποίο εμείς φτιάχνουμε, έτσι, στο Matrix το οποίο είναι αντανακλάσεις του εαυτού μας. Ένα άλλο σημείο που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι όσο η γη ξεκινάει λοιπόν και αναδιοργανώνει αυτά τα πράγματα, είναι γιατί εμείς θα ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε τις ενέργειες που γιώνουμε, έτσι, με τον τρόπο που έχουμε φτιάξει τις πεποιθήσεις μας. Επομένως καταλαβαίνετε πόσο πολύ επίγον, τα λέγαμε, είναι, έτσι, να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τις πεποιθήσεις μας και να τις εναρμονίζουμε με τις καινούργιες ενέργειες. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σας πω, φίλοι μου, είναι ο εθελοντισμός, η μοιρασιά. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν ή δεν μπορούν ή φοβούνται ή. Τώρα ξέρω ότι οι καινούργιες ενέργειες που έχουν εξαπλωθεί της διάλυσης κάνουν τα εγώ μέσα σας να χτυπιούνται, θα λέγαμε, από ενέργεια, έτσι, γιατί έρχεται η ώρα να αποδομηθούν σιγά σιγά. Και αυτό το χτύπημα που κάνετε ενεργοποιεί παραπάνω. Ενεργοποιείται ο φόβος παραπάνω. Ενεργοποιούνται όλα αυτά, σας είπα, για να βγουν, να τα ξανακοιτάξετε και να τα δείτε και να τα συνειδητοποιήσετε. Επομένως, να μην προσκολείστε. Αυτό σημαίνει συνειδητοποίηση. Σημαίνει το να ξέρω όλη την ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό σημαίνει. Και αφού ξέρω την ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος, έχω δει την ύπαρξή της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν χρειάζεται να κολλάω. Δεν χρειάζεται να ταυτίζομαι πλέον, γιατί είναι κάτι πλέον εμπειρικά που το έχω μέσα μου. Επομένως, από τη στιγμή που το έχω, το χειραγωγώ, το εκμεταλλεύομαι, συνεργάζομαι μαζί του. Σταματάει η μάχη του αγνώστου. Είναι πλέον εργαλείο από εκεί που ήταν εχθρός. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ότι ο εθελοντισμός, σας είπα και έχω γράψει 500 φορές, θα είναι η καινούρια πολιτική του μέλλοντος. Η δύναμη στον δυνατό θα ξεκινάει να είναι εθελοντής. Όχι γιατί ξαφνικά έγινε καλός. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό το κομμάτι της ενέργειας, την ώρα που εξασκείς τον εθελοντισμό, είναι υπέρ σου. Είναι υπέρ σου. Αυτό